για την ΑΕΚ που είναι ψηλά με αρκετούς παίχτες, αλλά είχαν κλείσει οι παίχτες του Ολυμπιακού, οπότε Μιρέα η μπάλα γύρισε πίσω στον Κότσιο και από αυτόν η μπάλα ελευθερώνεται για τον Θεοχάρη στην πίεση του Σουρλή. Κάνει μεγάλη μπάλα, έγινε το λάθος, η ευκαιρία για την ΑΕΚ και 1-0 από τον Κωσίδη, ο οποίος εκμεταλλεύεται την λάθος πάσα του Λιοφάγου που θέλησε με το κεφάλι να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του τον Καραργύρη, αλλά ήταν ασθενής αυτή η πάσα, με αποτέλεσμα ο Κωσίδης που καιροφυλακτούσε να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος και να βρεθεί σε θέση τέτα τέτ, δεν άφησε το δώρο να πάει χαμένο, πλάσαρε σωστά. Ωραία ενέργεια του Τσέλιου, η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και το 1-1. Πανέμορφο τελείωμα από τον Σταμούλη, ο οποίος όμως έχει εκμεταλλευτεί την πολύ ωραία ενέργεια του Τσέλιου και την κάθετη πάσα του, τη σωστή κάθετη πάσα του, με την ταχύτητα που χρειαζόταν να την πάρει στα πόδια του Σταμούλης και να εκτελέσει άψογα ο Νικόλης. Παίζει τον άξονα για τον Σταμούλη, δεν πέρασε η πάσα, Ρουκουνάκης για τον Γεωργία στην περιοχή, κρατά μπάλα, η πάσα του για τον Κωσίδη, το γύρισμα, ο Καραργύρης με το αριστερό χέρι, ο Νικόλης βγάζει. Μαυρουδής η πάσα για τον Μπέλιτς που έκανε κίνηση. Και πάλι ο Μαυρουδής για τον Σουρλή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του και κάνει το σουτ, την μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι του Θεοχάρη, πολύ ωραία ενέργεια. Από τις μονομαχίες, τρεις παίχτες του Ολυμπιακού πατούν περιοχή, ευκαιρία 2-1 από τον Τσέλιο. Από την πίεση που άσκησαν ψηλά τρεις παίχτες του Ολυμπιακού και κέρδισαν την μπάλα σε χώρο πολύ επικίνδυνο για την ΑΕΚ, επωφελείται ο Τσέλιος που από αριστερά πλασάρει σωστά τον Θεοχάρη για να κάνει το 2-1, να ανατρέψει πλήρως το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Δείτε εδώ. Να δούμε τι άλλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Από δύο ομάδες που τακτικά τα πήγαν περίφημα. Ένα λάθος εδώ με τον Τσέλιο να το εκμεταλλεύεται. 3-1. Μία assist και δύο γκολ για τον Τσέλιο πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Με το δεξί μάλιστα η εκτέλεση. Έγινε το λάθος από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Στην απομάκρυνση ο Τσέλιος το εκμεταλλεύτηκε και εκτέλεσε σωστά από το ύψος της περιοχής στη δεξιά του γωνιά τον Θεοχάρη. 3-1 ο Ολυμπιακός. Τώρα ο Ολυμπιακός δεν άμυνεται απλά 4-4-2. Έχει ανεβάσει και τον Τσέλιο και τον Κίτσο ακόμα πιο ψηλά. Ένα δυνατό μαρκάρισμα. Νομίζω από το Βλαχίδη πρέπει να είναι. Με επικίνδυνη προβολή έχει βρει νομίζω τον Νικόλη. Στο κεφάλι, ήταν επικίνδυνη η προβολή από τον Βλαχίδη στη διεκδίκηση της μπάλας, δείτε εδώ. Είναι εκεί και οι δύο γιατροί, έτσι, είναι και ο γιατρός της ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Ναι. Νομίζω, Διονύση, έχει αποβληθεί ο Βλαχίδης. Ναι, ναι. Έχει αποβληθεί κόκκινη, ο Βλαχίδης ναι. από αυτή ναι. την προβολή, γιατί τώρα βλέπω τους παίχτες της ΑΕΚ λιγότερο στον αγωνιστικό χώρο, είναι με 10 και η ΑΕΚ. Ο Νικόλης προφανώς θα αντικατασταθεί, βλέπω, α, του έχει τοποθετηθεί επίδεσμος. Είναι όρθιος, πάντως γενικά το παιδί είναι καλά για να μην υπάρχει ανησυχία. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Παπαλαέρτ. Σε αυτόν έρχεται Κωσίδης, 3-2 η ΑΕΚ των 10 παικτών με τον Κωσίδη. Ήταν η πολύ ωραία μπαλιά του Μιτάη που βρήκε στην κίνησή του τον Παπαλαέρτ που ήρθε από δεξί half extreme. Δίκιν αριστερού εξτρέμ στην περιοχή, κέρδισε την κόντρα, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Κωσίδη, ο οποίος ήταν εκεί που έπρεπε να είναι όπως πάντα, σε θέση 4, για να εκτελέσει τον Καραργύρη και να κάνει το 3-2. Μπέλιτς, ο Αρσενίδης έχει χώρο, περνάει η μπάλα, η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, μεγάλη επέμβαση του Θεοχάρη. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Σταμούλη να προσπαθεί να μπει με την μπάλα στα δίχτυα, κόβεται. Πέρασε και πάλι η πάσα από τον Αρσενίδη για τον Τσάβο, η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, το τελείωμα σωστό από τον Σουρλή, out την μπάλα. Μπράβο.
Να η πάσα του Χριστόπουλου για τον Παπαλαέρ που κάνουν διαγωνία. Κίνηση, ευκαιρία. Ο Κωσίδης είναι μόνος του. Το πλασέ δεν μπορεί. Και η μπάλα είναι out. Μεγάλη ευκαιρία από τον Κωσίδη. Κόρνερ είναι. Αλλάζει την αποφάση του διαιτητής. Ωραία εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας. 3-3 offside. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ρουκουνάκη. Ωστόσο, ο βοηθός έχει ακυρώσει τον γκολ του Φτιαχματιώτη. Καθώς ήταν σε αντικανονική θέση, παραμένει το 3-2 για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο παραχωρεί ο Ντόι. Και τώρα τέλος το μάτς που βρίσκει τον Ολυμπιακό νικητή με 3-2. Ενώ έχουμε κάποια ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η σφιγμή είναι ακόμα υψηλή. Και ασφαλώς και σπέβδουν οι ψυχραιμότεροι να σταματήσουν να καταπνάσουν λίγο τα αίματα των νεαρών. Κάποιες κάρτες τώρα μοιράζει ο διαιτητής. Στον Νικόλη νομίζω, ο Νικόλης πήρε απευθείας κόκκινη κάρτα. Και κάποιες κίτρινες ακόμα.